Καλή και μεγάλη εβδομάδα σε όλους, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Αιώνια Πιστός. Παρέα με τα παιδιά, με τον Λάζαρο και με τον Νίκο, θα πάμε μέχρι και τις 9 περίπου. Πριν ξεκινήσουμε με οτιδήποτε, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στον άνθρωπο που έχω δίπλα μου και είναι πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε φίλοι, αδέρφια και όχι μόνο, τον Λάζαρο, γιατί το Σάββατο ούτως ή άλλως ήταν η μέρα του, ήταν η γιορτή του. Το κυριότερο να έχει υγεία και τα υπόλοιπα, ο Λάζαρος τα έχει. Τα υπόλοιπα. Ενώ τα έχει. Δεν εννοώ υλικά αγαθά. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλώς ήρθες και χρόνια πολλά. Γεια σου, Νικόλα. Πάρα πολύ. Νικολάκη, τώρα δεν φιλιόμαστε εδώ, είναι παραθυριέρες, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι. Να φανταστώ ότι είναι από την κυρία Άννα. Εδώ και τα κυρία Άννα του Μούφια. Εντάξει. Λοιπόν, γλυκιά μου, κυρία Άννα. Αλλιώς. Αυτό εδώ καταρχήν έχει ένα ωραίο κόκκινο αυγό. Με πράσινη κορδέλα, να μην ρωτήσω γιατί έβαλε πράσινη. Έτυχε, κυρία Άννα. Έτυχε την κυρία Άννα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γλυκιά μου, κυρία Άννα. Είναι η μαμά του Νίκου, η οποία φροντίζει για τη διατροφή μας. Εκτός από άλλους, φροντίζει και η κυρία Άννα. Λοιπόν, και βεβαίως, και τι μας έφερες και κάνα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, Νικολάκη, κρασάκι, κρασί, σαμπάνια, τι έγινε. Ναι, τέτοιο κρασί. Φέρε εδώ, αγόρι μου, φέρε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Μάλιστα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλα, όπως και την μητέρα του, την κυρία Άννα, έτσι, η οποία είναι μια γλυκύτατη, πάρτο κυρία, μια γλυκύτατη μάνα, όπως άλλωστε όλες οι Ελληνίδες μανάδες, οι οποίες έχουν μάθει τους γιους τους, όπως και ο Νίκος, αλλά και εσύ φαντάζομαι η δική σου μητέρα. Είναι παλιά σκοπής. Παλιά σκοπής. Να είναι καλά και βεβαίως μέσα από τα βάθη της ψυχής μου ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για τις ευχές και τα δώρα και όλο τον κόσμο και πραγματικά τώρα θα πω και εγώ αυτό το κλισέ, παιδιά, ότι είναι τόσα πολλά τα μηνύματα και δεν μπορώ να στείλω όλα αυτά που λέει όλος ο κόσμος όταν παίρνει μηνύματα. Πραγματικά εγώ θα ήθελα σε έναν κάθε έναν προσωπικά να απαντήσω διαζώσεις. Όντως είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν το περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή από ανθρώπους που πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Και εύχομαι αυτές τις Άγιες Μέρες, το μόνο που θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, πραγματικά, επειδή ο κόσμος, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος οι οποίοι πεινάνε, δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν τα προστοζήν, βιοποριστικά δηλαδή, για να ζήσει μια οικογένεια και μπορεί να δεις να μπει σε ένα σπίτι σε μια οικογένεια με 300 και 400 ευρώ εισόδημα, ξέρω εγώ, από επιδόματα και να ζει η οικογένεια. Λοιπόν, τέτοιες Άγιες Μέρες που είναι, εύχομαι ανάσταση ψυχής. Αυτό είναι κυριότερο. Αυτό συμβολίζει και η γιορτή δική μου και εύχομαι πραγματικά είναι ζωή από το θάνατο. Ανάσταση από τους νεκρούς. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά ανάσταση της ψυχής για όλους όσους το επιθυμούν τουλάχιστον, έτσι, και το έχουν ανάγκη. Και βεβαίως, ακόμα και να μην το έχετε ανάγκη, αυτό που θέλω να τονίσω και να ζητήσω και εγώ σαν χάρη για τη γιορτή μου από όλο το, για όλο τον κόσμο από τον Θεό, είναι να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Μικροί, μεγάλοι, εχθροί, φίλοι, fake, αληθινοί, ό,τι και να είναι, να έχουν υγεία όλοι. Βεβαίως να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί αυτές τις μέρες γιορτάζουν και άλλοι. Δεν είναι μόνο του Λαζάρου, είναι και άλλες εορτές. Ποιες γιορτάζει ο Βάιος, ας πούμε. Ο Βάιος, ακριβώς και η Κυριακή των Βάιων κλπ. Και φυσικά και έρχεται η και Ανάσταση, έτσι. Βέβαια, ο Γιώργος μετά. Γιώργος, έχουμε πολλές γιορτές. Λοιπόν, την καλησπέρα μου, υγεία πάντα να έχει η γλυκιά μου Μέρη από την Παλαιά Φώκια. Εύχομαι να έχει πάντα υγεία. Χαιρετισμού στο Θανασάκη, στη Μερούλα και στη Φέη. Να είναι καλά και εύχομαι πάνω απ' όλα, γλυκιά μου Μερούλα, να έχεις υγεία. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Εσύ, τι έγινε, τι έπαθε. Όλα καλά. Είμαστε σε καλή φάση. Εγώ ξέρω ότι η Διονυσία πότε ήταν, το Σάββατο, πότε ήταν στη Ρόδο. Ή χθες. Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και Κυριακή. Άφησες. Σου στείλε και αυτή ένα δώρο. Τι δώρο? Αυτό εδώ. Για να το δω. Λοιπόν, η Διονυσία μου στείλε ένα δώρο. Αυτό εδώ είναι ανεκτίμητης αξίας δώρο, το οποίο αφορά βεβαίως το σύλλογό μας. Μπορείς να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό εδώ το δώρο
Είναι η πρώτη θέση που πήραν τα κορίτσια σε ηλικία under 16 χρονών σε διεθνές τουρνουά που διοργανώθηκε στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο από το τοπικό Φίνικα με καλεσμένες ομάδες, μια ομάδα από την Ιταλία, την Αργεντάριο και τον ΑΕΛΕ Μεσού. Τα κορίτσια μας παίξαν σε αυτό το τουρνά, πήραν την πρώτη θέση, μας χαρίσαν εκπληκτικές στιγμές. Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα όλοι εκεί πέρα, περάσανε πάρα πολύ καλά. Μας κάνανε χαρούμενους, περήφανους. Ζήσαμε κι εμείς όλο αυτό που ζούμε στον Εραστέχνη με φιλάθλους οργανωμένους από τη Ρόδο, που είχαν πάει να συμπαρασταθούν στα παιδιά, που το ηλίωσε ο αγώνας, που τα παιδιά πήγανε κοντά τους, που τραγουδήσαν όλοι μαζί τον ύμνο, που φωνάξανε, πανηγυρίσαν όλοι μαζί ενωμένοι. Άψογη φιλοξενία από τους ανθρώπους του Φίνικα, πολύ ωραίο το τουρνουά. Βραβεύσανε και την κυρία Αγγελάκη και την παλιά προπονήτρια που ήταν τώρα στον ΑΕΛ Μεσού και παλιά παίχτρια του Παναθηναϊκού, την κυρία Ροτσίδου. Μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά, μεγάλη εμπειρία για μας. Τις υποδεχτήκαμε χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο, χαρούμενοι κι εμείς. Και παράλληλα, την ίδια ώρα που ήμασταν στο αεροδρόμιο, η ομάδα των γυναικών επέστρεψε εκεί που ανήκει, στην πρώτη κατηγορία, περνώντας την περιπέτεια αυτή που είχαμε πέρσι. Κέρδισε την ΑΕΚ 3-1 και πλέον είναι ξανά εκεί που ανήκει, στην πρώτη κατηγορία, η πολυπρωταθλήτρια του θεσμού με 24 τίτλους, η πιο μεγάλη ομάδα στις γυναίκες στο γυναικείο βόλεϊ και μετά από μια δύσκολη χρονιά δουλέψαν πάρα πολύ τα κορίτσια, τα δώσαν όλα με τον προπονητή, όλο το τεχνικό team, κύριος Καμπερίδης, οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Η διοίκηση και είμαστε σε πολύ καλή ατμόσφαιρα και κατόρθωσε, ήταν το τελευταίο τμήμα του Εραστέχνη Λάζαρε που ήρθε και αυτό επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Και έτσι πλέον ο στόχος επετεύθη. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Συγγνώμη. Αυτή εδώ, η μπλούζα, μου έχεις βάλει εδώ μπροστά του Χατζιβρέτα. Για ποιο λόγο την έχεις βάλει εδώ? Γιατί αύριο στον αγώνα που έχουμε το μεγάλο με τη Ρεάλ θα βραβευτεί ο Νικόλας. Παλιός γνώριμος, εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετικό παιδί. Και είναι η γνήσια, έτσι. Είναι η γνήσια. Από το Χατζιβρέτα. Ήμουν πάντα φαν, είναι φίλος, η δική του. Και αύριο θα βρω την ευκαιρία να μου την υπογράψει από κοντά, γιατί θα είμαστε εκεί πέρα στο παιχνίδι. Και θα τον δω μετά από πολλά χρόνια ένας απίστευτος αθλητής και ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος συνεχίζει και προσφέρει στο μπάσκετ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο σύνολο. Να ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο. Από τη χαρά στην πίκρα μας πάσε. Αφού στα 40. Τώρα, επειδή σήμερα είναι και μεγάλη εβδομάδα, εγώ ερχόμενος εδώ πήρα την κόρη μου, πήγα και άκουσα και τον όρθρο Μεγάλης Δευτέρας στην εκκλησία εδώ στην Νέα Σμύρνη. Πραγματικά το συμβουλεύω για τη γαλήνη της ψυχής μας. Για τη γαλήνη της ψυχής μας. Ας βρεθούμε έτσι σε ένα μέρος του τουλάχιστον που μπορούμε να ηρεμήσουμε και να νιώσουμε και έτσι. Άγιες μέρες, αν μη τι άλλο τουλάχιστον αυτές τις μέρες, να νιώσουμε μια κατάνοιξη και να ηρεμήσουμε. Να ηρεμήσουμε. Λοιπόν, όμως δεν μπορείς να είσαι ποτέ ήρεμος, έτσι Περικλή, ποτέ ήρεμος δεν μπορείς να είσαι, όταν βιώνεις στα 48 σου χρόνια, δεν κρύβω ηλικία, τόσο είμαι, να βλέπεις τον ΠΑΟΚ να παίρνει το δεύτερο πρωτάθλημα και να πανηγυρίζει. Εντάξει, δικαίως. Δικαίως το πήρε. Δικαίως το πήρε, δεν αμφιβάλλει κανείς. Βέβαια, εντάξει, να σου πω, δικαίως το πήρε, αλλά ήταν πρώτος και μετά από καμιά 500 χιλιόμετρα όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή έτρεχε μόνος του ρε παιδί μου, δεν είχε και καν σπουδαίο ανταγωνισμό. Τις εποχές που οι ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, εν πάση περιπτώσει, ήταν στις πρώτες θέσεις, έβλεπες άλλη πεντάδα. Ακριβώς. Άλλη ας το πούμε μετά δυναμική και άλλο ανταγωνισμό, έτσι δεν είναι Νίκο? Λοιπόν, το ζήσα κι αυτό. Εντάξει, στα 48 μου δύο φορές το είδα. Δύο φορές το είδα. Πειράζει? Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα βέβαια στα 48 μου είδα και κάτι άλλο. Εδώ το μεσημέρι, παιδιά, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό με την κυρία Δούρου. Ωραία, λοιπόν. Επειδή το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή, όχι στη συγκεκριμένη, στο κανάλι, βρέθηκε η κυρία Ρένα Δούρου με την οποία μαγνητοσκοπήσαμε μια εκπομπή. Αυτοδιοίκησης βεβαίως, μάλλον για την περιφέρεια. Εγώ βέβαια δεν έχασα χρόνο,
Καταλαβαίνετε που το πάω. Στο ψητό. Και τη ρώτησα, μια κουβέντα δηλαδή, της είπα, και έτσι όπως κάναμε μια κουβέντα, τη ρώτησα το εξής. Τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Δούρου, γιατί δεν τα πήραμε εμείς? Και μου είπε επί λέξη ότι δύο φορές καλέσαμε τον πρόεδρό σας, συναντηθήκαμε και δεν τα πήρε. Λέω, για ποιο λόγο δεν τα πήρε? Βέβαια η γυναίκα κόμπιαζε, μου λέει, ήθελε να το πει αλλά δεν έλεγε, δεν ξέρω τα... Λοιπόν, μου λέει, δεν τα πήρε. Μου λέει, τι να σας πω τώρα. Λέω, ο λόγος που δεν τα πήρε ήταν μήπως, γιατί αυτό ήταν αφού είχε τελειώσει το ελεκτικό, μας είπε κλπ. Κλπ. Μετά το ελεκτικό συνέδριο που βγήκε απόφαση για τον Παναθηναϊκό να χρηματοδοτηθεί με 7,5 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια. Περιφερειάρχη κυρία Δούρου, η οποία είχε δύο ραντεβού με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού για να πάρει τα λεφτά, τον κάλεσε και ποτέ δεν τα πήρε. Τι επικαλέστηκε δεν μας είπε. Εμένα προσωπικά δεν μου είπε η κυρία Δούρου, δεν ήθελε να ανοίξει περαιτέρω όλα τα χαρτιά. Απλά δεν πήρε τα λεφτά. Δεν επικαλέστηκε κάποιο, ας το πούμε έτσι, λόγο πρόσχημα, ναι. Ή ένα πρόσχημα για ποιο λόγο δεν τα πήρε. Απλά μας είπε δεν τα πήρε. Δηλαδή είναι να γελάει κανείς. Σου δίνουν τα λεφτά από την περιφέρεια και δεν τα παίρνεις. Λέω εγώ τώρα στην κυρία Δούρου, ρωτάω. Το πήγα και ένα level πιο κάτω, ρε παιδιά. Κυρία Δούρου, λέω, συγγνώμη, μήπως είναι πληρωμές σε τρίτου, σε παίχτες κλπ. 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 Να, τα χρήματα που έτσι, δεν αυτό λέω, άσε με να τελειώσω να δεις. Που σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορεί να τα δώσει η περιφέρεια για τέτοιο σκοπό. Λέω, μήπως αυτό επικαλέστη ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, ή πάει. Όχι, λέει. Τίποτα. Λοιπόν, ο νόν, νοήτο. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Μας δίνουν λεφτά και δεν τα παίρνουμε. Θα μου πείτε, δεν το ξέρατε. Είναι αλλιώς τώρα να κυκλοφορεί δεξιά-αριστερά. Και αλλιώς να βρίσκεις την περιφερειά και εδώ μπροστά σου και να λες, κυρία Δούρου, σε παρακαλώ, τι έγινε με αυτά τα ρημαδολεφτά, τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ τότε που τα έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός να τα βάλει στο ταμείο του, για ποιο λόγο δεν τα πήρε? Μου λέει, δεν ξέρω. Καλέσαμε δύο φορές τον πρόεδρο και δεν τα πήρε. Δεν, μάλιστα και η κυρία Δούρου επί λέξη μας είπε, και εγώ εκεί έμεινα έκπληκτος, ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν δέχτηκε ο πρόεδρος ή η ΠΑΕ να δεχτεί να πάρει τα λεφτά. Μου λέει, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου λέει, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό διαστόματος. Τώρα, αν με πιστεύετε, εδώ έχω τόσους μάρτυρες που ήταν παρόν που συνομιλούσα με την κυρία Δούρου. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό που εικάζαν ορισμένοι ή συζητιόντουσαν σε κουβέντες καφενειακού τύπου ή οτιδήποτε έλεγε ο καθένας, το κοντό του και το μακρύ του, εγώ σήμερα διαζώσεις και με τα δικά μου αυτιά κατάλαβα, άκουσα και μίλησα με την κυρία Δούρου ότι τα λεφτά ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να τα πάρει. Όπως πήρε, νομίζω και η ΑΕΚ για το γήπεδο. Αυτά ήταν για το γήπεδο, έτσι. Για το γήπεδο, ναι. Είναι για το γήπεδο, για υποδομές, για αθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν ήταν για αποπληρωμή. Ήταν στο πλάνο που είχε παρουσιαστεί. Ρε φίλε, 7,5 εκατομμύρια μας τα δίναμε, τι να σου πω τώρα. Τι πάει να πει για το γήπεδο, γιατί για το γήπεδο δεν τα ήθελε. Αυτό σου λέω. Πες ότι είχες προβλήματα οικονομικά με παίχτες, με αυτό. Ωραία. Δηλαδή, με το γήπεδο, όσον αφορά τις υποδομές, δεν είχες προβλήματα. Μα και έχει. Για ποιο λόγο δεν τα παίρνεις όμως? Εδώ μιλάμε τότε που ήταν στη λεωφόρα Αλεξάνδρες, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός. Εδώ δεν έχουν ρε γεννήτριες για να τραβάνε το νερό, να ντύνουν το νερό. Μια γεννήτρια που έχει 500, 700 και 800 ευρώ. Σπάμε κουμπαρά για να βάλουμε μια γεννήτρια για να μην πλημμυρίσει από κάτω όλο το γήπεδο. Και 7,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μας κάνουν από την περιφέρεια για να φτιάξουμε τις υποδομές, έστω της λεωφόρου. Λάζαρε, να πούμε λίγο και το εξής, ότι αυτά τα λεφτά υποτίθεται ήταν για το να φτιαχτεί το γήπεδο και αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εγκαταλείψει τη λεωφόρο. Το είδαμε και προχθές με το ράγκμπι που είχαν πάει μαζί την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Αλλά και τη γενικότερη του γήπεδου, πέρα από τα προβλήματα αυτά που λέει. Σε λίγο, το μόνο που θα κάνει το γήπεδο είναι για motocross. Για επιδείξει motocross, σίγουρα με δύο τραπεζάκια αν βάλουμε, αυτά έτσι όπως τα λένε οι παίκτες μας. Λοιπόν, δύο τραπεζάκια να φτιάξουν, είναι έτοιμη πίστα για motocross και για kart, αν θέλετε. Και το πρόβλημα λοιπόν της εγκατάληψης της λεωφόρου, πέραν από το ότι είναι ένα ακραίο γήπεδο το ΆΓΑ, το είδαμε και αγωνιστικά και υπάρχει συζήτηση όλη αυτή κατά πόσο θα βοήθαγε, ειδικά στο δεύτερο γύρο την ομάδα, ένα γήπεδο σαν της λεωφόρου. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι παράλληλα πλήττεται και ο ερασιτέχνης όταν δεν παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα.
και τα μειωμένα έσοδα και ότι επειδή και είναι η Κυψέλη του ερασιτέχνη εκεί πέρα που γίνονται και τα άλλα αθλήματα και θα μπορούσε να βοηθηθεί και ο ερασιτέχνης οικονομικά και όχι να είμαστε στο ΆΚΑ και να δίνουν τα λεφτά γιατί είχαμε και απώλεια εσόδων. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, σήμερα παίζανε η ΚΑΠΑ 17 στο ποδόσφαιρο με τον ημιτελικό για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον ΠΑΟΚ. Και αυτά τα παιδιά, όπως παλιά οι πιο μεγάλοι θυμούνται, πριν τα μεγάλα παιχνίδια που παίζανε πιο μικρές ομάδες και γέμιζε, εννοείται και ότι και αυτές οι ομάδες, αν παίζανε στη Λεωφόρο, τότε ήταν εμείς και στο ράγκμπι που πήγαμε, ο κόσμος διψάει να γεμίζει το γήπεδο. Πάμε τον Παναθηναϊκό, δεν παίζουν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Και έχει μείνει το γήπεδο αυτό και έχει ρημάξει. Είναι κρίμα, δηλαδή ούτε αυτό. Δεν θα μπορούσαν να παίξουν εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, βγάλτε τα τηλέφωνα για να συνεχίσουμε εμείς την κουβέντα, ο λόγος στο Σάκη να μας διαβάσει και τα μηνύματα. Γιατί έχει πολλά μηνύματα τα οποία πρέπει να απαντούμε, Σάκη, στον κόσμο. Να διαβάσουμε και μηνύματα και να πάμε και μετά στο παιχνίδι αυτό που απόλαυσες χθες από την τηλεόραση. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό? Τρώματα, δεν... Πόσο ήρθε? Γιατί είναι κόκκινα τα μάτια σου? Γιατί πω... Γιατί είναι κόκκινο. Δεν πονέσαν τα ματάκια σου και σε... Ναι, ναι, πονέσαν τα ματάκια μου. Για έναν Ολυμπιακό. Σωστά, έχει δίκιο. Για έναν Ολυμπιακό. Πες τα Λάζαρ, λέει ο Μπιλ, The Greek. Και γενικά η Ιόνια, πάλι καλά, υπάρχετε κι εσείς. Και με Δημήτρη Γιαννακόπουλο πρέπει να, γίνεται, λέει, διασημότερη. Εμείς να γίνουμε. Τι να γίνουμε? Διασημότερη. Εννοεί μάλλον το κανάλι, φαντάζομαι ο φίλος. Αν και εδώ που τα λέμε. Να γίνουμε διασημότεροι. Ναι, μάλλον εννοεί σαν εκπομπή. Όχι, σαν εκπομπή πρέπει να μας εννοεί ο Μπιλ. Ωραία, δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά ξέρει, δεν είμαστε και ψώνια, δεν είμαστε fake. Είμαστε αληθινοί εμείς εδώ τουλάχιστον. Μα τι συνεχίζει. Fake δεν είμαστε. Εδώ 13 χρόνια κάνουμε αυτή την εκπομπή, ανιδιοτελώς και χωρίς να. Αν και εδώ που τα λέμε, λέει, σας ξέρουν. Απλά δεν πάτε με τα νερά κάποιον. Τι να κάνουμε. Πάντα πηγαίναμε κόντρα στο ρεύμα εμείς. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, από τα χωριά μας. Ανάποδα το ρεύμα. Από τα χωριά μας και αυτός από τη Χούνη και εγώ το λέγανε. Έτσι έχουμε μάθει. Ανάποδα το ρεύμα. Ανάποδα το ρεύμα το πηγαίνουμε. Να το βλέπεις, να το βλέπεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για πάμε. Μόνο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, λέει ο επόμενος φίλος, είναι η μόνη λύση. Τζάπα γκρινιάζουμε. Δεν βγαίνει άκρη μάχες. Γιαννακόπουλος, πάρε την ΠΑΕ. Ο Χάρης λέει, γιατί δεν λέτε ότι ήταν στημένο, λέει, ντρέπεστε. Ότι το στήσανε. Ποιο? Το παιχνίδι. Αυτό θέλει να πει. Ρε παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό και για τον Όφη το ίδιο. Λέγανε και. Ναι, άμα έχει αποδείξει, αδερφέ, ότι είναι στημένο. Εντάξει, και εγώ μπορεί έτσι να εικάζω. Είναι αλήθεια, το ξέρω. Έχω κάποια απόδειξη να το αποδείξω. Και να το πει δημόσια. Τώρα εσύ αυτό το κρίνει εκ του αποτελέσματος. Έχει απόλυτο δίκιο, μπορεί. Αλλά δεν μπορεί να μιλά με σιγουριά. Σε δημόσιο βήμα, χωρίς αποδείξεις. Έτσι. Τι να βγω εγώ τώρα δηλαδή και τα παιδιά, τι να πούμε, ότι ναι παιδιά είναι στημένο. Τότε είναι και όλα στημένα είναι, τότε και τη ΣΑΕΚ είναι στημένο και όλα στημένα. Λοιπόν, για διαβάσεις. Πάμε και στο Βασίλη από τον Οροπό που λέει καλησπέρα, γι' αυτό σας χαίρομαι ρε μάγκες, στα ίσια και χωρίς περιστροφές. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ με τις δηλώσεις της Νταμπίζα να διαλυθεί κάθε σύννεφο. Γεια σας παλικάρια, λέει ο Βασίλης, από τον Οροπό. Από την Νορβηγία καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας στέλνει απλά καλησπέρα, πάω 13 από την Νορβηγία. Να πάμε στη γραμμή γιατί περιμένουμε και να συνεχίσουμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα, Σάκη. Το όνομα του παιδιού δεν μπορώ να θυμηθώ. Νίκο, καλησπέρα. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης. Υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά και για την γιορτή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Θοδωρή. Είμαι από Πειραιά. Είχα ξαναπάρει εγώ και δύο μήνες. Γεια σα, Θοδωρή. Σε θυμάμαι, Θοδωρή. Εγώ είμαι στο Δήμο Πειραιά, είμαι στη Δημαρχία στην Καθαριώτα, είμαι με ασφαλιστικά τώρα μέτρα, περιμένω να μου τη διανεώσανε γιατί με διώξανε. Εγώ εντάξει, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, εμείς έχουμε τον Μαρινάκη Δήμαρχο, να ξέρετε πάντως τα ταμπούρια εκεί που είμαι εγώ. Είμαστε πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί, είμαστε πολλοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι Παναθηναϊκοί είμαστε και στην Αγία Σοφιά είμαστε και στον Άγιο Δημήτρη και στην Οδό, πολλοί Παναθηναϊκοί. Μπράβο, Θοδωρή, μπράβο. Θέλω να πω κάτι. Λάζαρε, ο ΠΑΟΚ πήρε τρεις φορές πρωτάθλημα αντί για δύο και δεύτερο. Τρεις. Νομίζω εγώ έχω μάθει ότι τα λεφτά ο κύριος Αλαπούζος δεν τα πήρε από την περιφέρεια λόγω κάποιος μεγάλος πρόεδρος της ΠΑΕ, καταλαβαίνεις ποιος να μην πω όνομα, του είπε να μην τα πάρει και να του δώσει, 15 εκατομμύρια ευρώ και παραπάνω. Πιστεύω πως καταλαβαίνεις ποιος είναι πιο μεγάλος πρόεδρος. Δεν χρειάζεται να πω, πιστεύω καταλαβαίνεις τι έχει πάει το μυαλό σου. Τα 15 τα πήρε όμως. Ορίστε. Τα 15 λέω τα πήρε τελικά. Λένε ότι τα πήρε γιατί συνεργάζεται μαζί του. Εδώ και 1,5 χρόνο
συνεργάζεται μαζί του λόγω δουλειές και συναντούνται και μαζί. Εμείς πάντως δεν είδαμε 15 πουθενά. Πού πήγανε? Εμείς ένα του Παϊρότζη είδαμε και αυτό πάλι έφυγε. Πέταξε. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, καταλαβαίνετε που συνεργάζεται. Τέλος πάντων, άστο δεν. Καταλαβαίνουμε, είσαι εσύ και σε περιοχή εκεί που μαθαίνεις πολλά νέα. Είμαι στην περιοχή και μαθαίνω και μαθαίνω. Είσαι στον πυρήνα. Και στον πυρήνα μέσα. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να βγει ο κόσμος του Παναθηναϊκού, να κανονίσουμε κάπου, όπως είπε και ο Λάζαρος, κάπου να βρεθούμε, να δούμε τι θα κάνουμε με την οικογένεια Βαρινογιάννη ή να δώσουμε τις συμμετοχές. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί φοβάμαι και του χρόνου αυτά φέτος που μας αφαιρέσαν 11 βαθμούς σε μια χρονιά, γιατί εγώ τόσα χρόνια δεν το έχω ξαναδεί σε μια χρονιά, μόνο στον Παναθηναϊκό να φέρουν 11 βαθμούς, που είναι και άδικο, θα ξαναγίνουν πάλι παιδιά για τον χρόνο. Αυτοί θα ξαναμπαίνουν μέσα. Πρέπει όλα αυτά από φέτος να τα σταματήσουμε. Και να ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί όλοι κάθε μέρα να ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή συνέχεια. Πάμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Είναι χόμπι, την αγαπάμε την ομάδα μας, αλλά πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός που μας κροϊδεύει. Όπως με τον Καλτσίδη. Ήταν να μας πάρει ο Καλτσίδης και του είπε κάποιος βουλευτής, υπουργός, να μην τον πάρει. Να πούνε ποιος είναι αυτός ο υπουργός και για ποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός που μας σαμποτάρει. Γιατί αυτό γίνεται τώρα 10 χρόνια. Γιατί δεν γίνεται στις άλλες ομάδες και γίνεται μόνο σε εμάς. Άρα κάποιος μας σαμποτάρει. Γιατί για όλα τα πράγματα υπάρχει μια αιτία. Πρέπει να δούμε, Λάζαρε, όπως και εσύ που είσαι λογικός και τα λες ωραία και σωστά, και τα παιδιά βέβαια, και ο Νίκος και ο Σάκης, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιος κρύβεται πίσω, τι συμφέρον έχει τον Παναθηναϊκό που τον θέλουν έτσι, κάποιοι να είναι. Τι συμφέροντα έχουν. Γιάννη λέει σε πουλάω, αλλά σε πουλάω ακριβά και δεν σε αγοράζει Γιάννη μου κανείς. Την ξέρεις την παροιμία αυτή. Ναι, Λάζαρε, έχει δίκιο. Ναι, εγώ ξέρω δύο πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είναι επί της παρούσης, φίλε. Ναι, κάποια στιγμή όμως πρέπει η αλήθεια όμως, να σου πω κάποια στιγμή πρέπει η αλήθεια να βγει στη χώρα, να πάει ο κόσμος και η θύρα 13 τη φέρα που πρέπει. Μετά θα πάρει ο κόσμος στα χέρια του τον νόμο. Τέλος πάντων. Τώρα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ εύχομαι καλή επιτυχία. Πιστεύω πως θα τα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια. Την Τρίτη θα το πάρουμε. Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη το ξέρω, την Τρίτη θα το πάρουμε. Εννοείται ότι θα το δω εγώ το παιχνίδι. Θα το πάρουμε την Τρίτη και να πάμε την Πέμπτη με καλή ψυχολογία και να ξεκουραστεί και ο Καλάνης, γιατί κάτι δεν πάει καλά λίγο. Δεν τραβάει, εντάξει τώρα. Λοιπόν, καλό σου βράδυ. Σας καλά, Θοδωρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, καλό Πάσχα σε όλους. Και καλό Πάσχα. Και εσύ. Επίσης, υγεία να έχεις και εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν. Λες να πάμε να δούμε το στιγμιότυπο. Ποια στιγμιότυπο? Είχε γίνει ένα παιχνίδι χθες στον Ατρόμητο, όπου σβηστά η ομάδα του Ατρόμητο. Σβηστά πραγματικά. Τι σβηστά, συγγνώμη, γιατί είναι κόκκινα τα μάτια μου. Με σβηστές μηχανές, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Πόσο τον κέρδισε? Εντάξει. Αυτό τα βουραγμένα και σβηστά. Δηλαδή το βλέπουμε και αυτό. Βέβαια, χωρίς να υποτιμήσω την ομάδα του Ατρόμητου, που πάντα ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια. Να το δούμε και πάει και για τρίτη. Να επιστρέψουμε. Να δούμε τα συγκεκριμένα και να τα σχολιάσουμε. Α, είναι full screen. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για δείξτε παιδιά και πάμε. Έτσι, το κατάλαβε ο τέτοιος. Πάρα πολύ καλά. Άλλη φορά. Αυτό ήταν. Είχαμε ντεμπούτο. Τι για... να σχολιάσουμε. Δηλαδή, τίποτα να σχολιάσουμε. Να πω μόνο ότι είχαμε ντεμπούτο. Το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο γκολ, είδες πως το... Άνετα. Χαμένο κοντρόλ. Κανένας εκεί να πέσει πάνω στο πίσω. Δηλαδή, αυτό θέλω να μας πει, να μας πούν ορισμένοι άνθρωποι. Μέσα από τον Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ, προπονητής, παίχτες, να βγει κάποιος να μιλήσει, από τη διοίκηση. Τι ακριβώς βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, για να καταλάβουμε. Τι ακριβώς βλέπουμε. Και ακόμα και οι ξένοι παίχτες αυτοί που βλέπω, οι οποίοι ήταν άλλοι παίχτες, και τώρα τους βλέπουμε εντελώς διαφορετικούς παίχτες. Οι ξένοι παίχτες. Και δεν μιλάω τώρα ρατσιστικά, ξέρετε πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν είμαι ρατσιστής, μάλλον είμαι ρατσιστής. Είμαι ρατσιστής με αυτούς που έχουν μαύρη καρδιά. Όχι αυτοί που έχουν μαύρο δέρμα. Πάντως εμάς την καρδιά την έχετε κάνει κατάμαυρη. Κατάμαυρη την έχετε κάνει την καρδιά. Δηλαδή δεν πάει άλλο. Άλλο δεν πάει. Αν εσείς νομίζετε ότι αυτό μετά από 110 χρόνια ιστορίας λέγεται Παναθηναϊκός, κάποτε λέγαμε, σύμφωνα με τα χάλια που βλέπαμε και την κάπα 17 να βάλεις, σίγουρα θα παίξει καλύτερα από αυτό το πράγμα που βλέπουμε γιατί εδώ. Γιατί θα παίζουμε πιο πολύ πάθος. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω ορισμένοι τι ακριβώς να εξηγήσετε και αν θα βγείτε να εξηγήσετε, πες μου κύριε Νταμπίζα, πες μου, βγες σε παρακαλώ τώρα, μετά από τη συνέντευξη που έκανες και πες μας, εξήγησέ μας κύριε Νταμπίζα, τι ακριβώς βλέπουμε.
Που δεν θες ροζ συννεφάκια να υπάρχουν. Με γεια σου, με χαρά σου. Αν και δεν κατάλαβα γιατί φταίνε τα ροζ συννεφάκια, οκ. Okay. Θες να βγούμε από τα συννεφάκια, οκ. Okay. Πες μας και εξήγησέ μας αυτά που είδαμε χθες με τον Ατρόμητο, τι ακριβώς είδαμε, τι ακριβώς βλέπουμε. Μπάλα, παίχτες, υπάρχει κάποιος σκοπός, το σύστημα, την οτροπία, την κουλτούρα της ομάδας, του προπονητή, της διοίκησης, τι ακριβώς βλέπουμε, μπορείς να μας εξηγήσεις. Εγώ πάντως είμαι λίγο χαζός, ηλίθιος, δεν έχω το μυαλό που ίσως έχετε εσείς ορισμένοι εκεί μέσα από την ΠΑΕ και πραγματικά θέλω, ναι, δεν ξέρω αν χρήζω γιατρού, ειδικού γιατρού για να πάω, σίγουρα ψυχολόγου ή ψυχίατρου, γιατί έτσι μας έχετε καταντήσει. Όλους έτσι μας έχετε καταντήσει. Τώρα δεν ξέρω αν τους χρειαζόμαστε εμείς τους γιατρούς ή τους χρειάζεται όλη η ομάδα. Να πούμε πως ντεμπούτο έκανε ο 17χρονος Αθανασακόπουλος ως εξτρέμ που ξεκίνησε κοντά στον Μακέντα και ο Κότσαρας ήταν κάτω από τα δοκάρια και όχι ο Διούδης. Τι θες να πεις, πες. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Εντάξει, είναι λυπηρό πολύ αυτό το πράγμα. Είτε το δεις σαν φίλαθλος, είτε σαν οπαδός, είτε ακόμα και στιγνά όπως είναι εταιρείες τώρα, σαν πελάτης αυτό το θέαμα. Φέρνει κόσμο αυτό, κρατάει τον κόσμο. Τι να προσελκύσει. Ή προσπαθεί κάποιος να μας διώξει τελείως από τα γήπεδα. Που υποτίθεται προσπαθήσαμε φέτος ένα όνειρο, που, ένα ωραίο παραμυθάκι όλο το χειμώνα. Τα παιδιά που μας δώσανε και όλοι πηγαίναμε στο γήπεδο και χαιρόμασταν να βλέπουμε αυτή την ομάδα. Ξαφνικά, ας πούμε, φτάνουμε και. Και να σου πω κάτι, Νίκο, δεν νομίζω ότι είναι. Γιατί λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχει κίνητρο. Ωραία, δεν υπάρχει κίνητρο. Παίζει τον Παναθηναϊκό όμως. Και. Εντάξει, δεν ξέρω. Κάποτε ήταν κίνητρο το ότι παίζει μόνο στον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 10 χρόνια, έτσι όπως έχουν κάνει τον Παναθηναϊκό, και έρχεται και ο κάθε ξένος που είπαμε ραστής δεν είμαι, αλλού είμαι ραστής, σε πληροφορώ, δεν έχει κανένα κίνητρο πλέον στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κίνητρο. Το κίνητρο του φιλάθλου. Εμείς, ας πούμε, με τι κίνητρο να πάμε με την ομάδα, πώς να φωνάξουμε. Και τι να δεις. Και πόσα χρόνια μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο παίχτης μέσα από την ομάδα μπορεί να βγει η Ευρώπη να τον δει κάποιος. Στον Παναθηναϊκό. Όχι. Μπορεί να πάρει τα λεφτά που θέλει ένας παίχτης. Ένας καλός παίχτης. Δηλαδή, πες μου, ποιο κίνητρο είναι, ρε φίλε. Πες μου τι κίνητρο. Δεν είναι ελκυστικό. Για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τους επαγγελματίες. Άσε μας τους χαζορομαντικούς και τους τυφλούς κλπ. Εγώ μιλάω για τους παίχτες, τους επαγγελματίες. Ποιο είναι το κίνητρό τους. Μηδέν τώρα αυτή τη στιγμή. Αφού δεν κατάφερε να ζήσει. Βλέπεις τον Κουλιμπάλη, το παλικάρι μας, δυο μέτρα μπόι, έτσι. Το ξαναλέω, με τη μαύρη καρδιά είμαι ραστής, με αυτούς που έχουν, όχι με το μαύρο δέρμα, το ξαναλέω. Αμερικά, πολύ χάλιο ο Παναθηναϊκός. Το είδες και στο πόλιο. Έστω Γιώχανσον για να μην παρεξηγηθείς. Ρίστανσον Κουλιμπάλη. Έστω Γιώχανσον. Μα όχι, είδες στην τελευταία φάση ο Κουλιμπάλη. Εντάξει, το παλικάρι. Ο Γιώχανσον 10 φορές για κόκκινη ήταν. Να πάμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο τηλέφωνο, γιατί περιμένει και να πάμε σε διάλειμμα μετά. Πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούτε. Ναι. Από Χαλκή θα πω. Εγώ παλιός παίκτης είμαι κι εγώ. Χαλκή. Από χρόνια, μ' αρέσετε. Το όνομά σας. Πρώτη φορά παίρνω. Γιώργος. Μάλιστα. Είπε προηγουμένως ένα παιδί από εσάς, να μην δεν τώρα να τα πούμε τα πράγματα. Πέστε ρε παιδιά, ονόμαστε. Ακούν οι Βαρδινογιάννες από πίσω και δεν μας αφήνουν. Να σηκώσουμε κεφάλι. Και το είπε ο Βαρδής, άμα όσο ζω, αλλά αυτό ήταν εκεί, τελείωσε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σαν γκρουμένα από το κεφάλι. Τα παιδιά τώρα αυτά όσο μπορούν παίζουν. Όταν η εικόνα είναι σαν ποτάδα από μέσα και αυτή πέφτει η ψυχολογία τους, ένα γίνεται χειρότερος από τον άλλον. Καλά, και αυτή η εικόνα των παιχτών δεν είναι εικόνα παιχτών επαγγελματίων τώρα για τον Παναθηναϊκό. Άσχετα αν διοικητικά είμαστε εδώ. Παρασύρονται από άμα βλέπουμε μια διοίκηση μείον βαθμού πρώτη ομάδα, το ένα το άλλο, όλα αυτά επηρεάζουν. Τέλο πάντων. Τι να κάνουμε, έχουμε μπλέξει εκεί πέρα και δεν πλησιάζει τον Παναθηναϊκό κανένα. Τέρμα. Τελείωσε. Λοιπόν, Γιωργάρα, έχει κάτι άλλο να πει. Όχι, συνεχίστε, παιδιά, όπως ήθελα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, φίλε μου. Πριν πάμε, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, Λάζαρ, να πούμε ότι... Καλή ανάσταση, μάλλον, έτσι. Καλή ανάσταση. Να πούμε ότι δεν γίνεται πλέον το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μείον δύο ακόμα στον Παναθηναϊκό. Και πού θα φτάσει αυτό το παιχνίδι. Ορίστε, παιδιά. Τι φώναζε και ο κύριος Καραπαπάς. Ορίστε, έγινε, φίλε μου, Καραπαπά. Δικαιώθηκε ο Ολυμπιακός. Δικαιώθηκε, αγόρι μου. Πού θέλεις να δεις πολλά γκολ να βάλει ο Ολυμπιακός. Δεν θα τα δει δυστυχώς. Δεν θα τα δει δυστυχώς. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες.
Πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, όχι, δεν έχει διαφημίσει. Αφού... Συνεχίζουμε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Συνεχίζουμε. Πάμε. Τηλέφωνο βγάλτε. Πάμε. Επόμενη διαφημίση. Σε επόμενες γραμμές. Τέλος. Μαχαίρι. Να πάμε και σε επόμενες γραμμές τότε. Να πούμε καλησπέρα στον Θάνο. Χρόνια πολλά, Λάζαρε. Λέει και καλή ανάσταση. Ο φίλος μας ο Θάνος, ο Γεωργακόπουλος. Να πάμε και ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Καλησπέρα να πούμε και στο φίλο τον Ανεβαστικό, το φίλο σου. Ναι, έλα, διάβασε το, άντε. Πάμε στο τηλέφωνο πρώτα και μετά. Ηλέκτρα TV, μην ξεχάσουμε αύριο για την, καλά, για την, για την Πελοπόννησο. Για την Πελοπόννησο. Ηλέκτρα TV, ηλέκτρα τηλεόραση του κυρίου Κρυεμπάρδη, να είναι καλά. 11.30 το βράδυ. 11.30 ώρα το βράδυ, τρίτη βράδυ, έτσι, αύριο. Μεγάλη Τρίτη, 11.30 ώρα, συντονιστείτε όλοι. Και μέσω ίντερνετ, www.hightv.gr, διαδικτυακά, ο σταθμός, το κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, 24 ώρου βάσεως. Μέσω streaming, έτσι. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πρώτη, είμαι από Εγάλεο, πρώτη φορά σας παίρνω. Είμαι 69 ετών. Ακούτε. Εγάλεο. Ναι, ναι. Είμαι 69 ετών, πρώτη φορά σας παίρνω. Πώς λέγεστε. Και το παράνομα θέλετε. Το μικρό. Το μικρό σας όνομα. Πώς. Φώτης. 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 Ακούτε ρε παιδιά. Σας ακούω από την αρχή. Την ανανέωση και την ομάδα και το ένα, αυτά τα παιδάκια όλα δεν πάνε άλλο, είναι ταβάνι. Δεν το βλέπετε, δεν παρακολουθείτε μπάλα. Και το πρώτο γύρο που πηγαίναμε καλά ένα-δυο μήνες, και το πρώτο γύρο που πηγαίναμε καλά ένα-δυο μήνες, εκεί ήταν, παιδεύεται, την βλέπει την ομάδα, παιδεύεται. Το καταλάβατε. Δεν είναι κάτι που να ξεχωρίζει. Ο Καρακούνης ξεχώρισε, που σου λέω το τελευταίο εγώ τώρα. Έτσι, τα παιδάκια παίζουν με φιλότιμο και με γεια τους και χαρά τους, αλλά για τη φανέρα του Παναθηναϊκού δεν κάνουν. Είναι ταβάνι, τα δίνουν όλα. Σπάσανε πιέλε. Με άγχος και τα παιχνίδια που παίρναμε στην αρχή, με το ζόρι να κερδίσουμε, με το... δεν πάει άλλη ομάδα. Δηλαδή πώς είναι να μάθεις και του λες πάω 100 χιλιόμετρα και θες να το πας 140, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όσο για το χθεσινό παιχνίδι, θα σας πω και για το Δόνι, γιατί το σάφρυγμα που βλέπουμε μπάλα ξέρετε. Είναι 7-8 παίκτες του Παναθηναϊκού σακαρέ. Δεν μαρκάρει κανείς κανέναν. Κανείς κανέναν. Αν ξαναβάλει στη φάση, πάει ο Κουλιπαρίς στο δεύτερο γκολ να κάνει την κίνηση να πάει προς τα πάνω στο κουλούρι που είναι γυρισμένος και σταματάει. Αυτό είπαμε. Και σας παρακαλώ να δείτε τα δυο τα γκολ. Ούτε εσύ. Το είπαμε. Το είπαμε. Τώρα αυτό είναι γαμμένο. Το ΕΑΚ και αυτές οι ομάδες της κατηγορίας δεν τα κάνουν τα λάθη αυτά. Είναι 8 παίκτες μετρημένοι, 7-8. Δεν μαρκάρει κανείς κανένα. Ε, πού δεν, να σου πω πού διαφωνούν να την αρχή. Είναι ένα θέμα. Τα κάνεις προπονήσεις. Όταν δεν μπορούν, πρέπει να παίρνει man to man. Τελείωσε. Μωρέ, πού διαφωνούν, ρε αδερφέ. Ρε φωτί. Ορίζω, άξιο να ακούω. Πού διαφωνούμε ρε εσύ, τον πόνο σου λες, τα ίδια λέμε κι εμείς. Πάγωσε η εικόνα, τι έγινε τώρα. Φώτη! Θα έπεσε γραμμή. Θα έπεσε γραμμή, προφανώς. Εντάξει, οκ. Πάμε άλλη γραμμή. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάλι. Καλησπέρα να πούμε και στη... Φώτη, δεν διαφωνούμε ρε αδερφέ που θέλω. Μα τα ίδια αυτά λέμε κι εμείς. Αυτά λέμε κι εμείς. Εντάξει, τι μου λες, πρέπει να έχεις βγάλει UEFA Pro δηλαδή για να... Καλησπέρα στο φίλο μου στο Θοδωρή από Κολωνό. Και στη Μαρίνα που μας έστειλε μήνυμα και σας στέλνει καλησπέρα της Μαρίνα. Από Κολωνό, ναι, η δικιά μας, το Μαρινάκι. Γεια σου ρε Μαρινάκι, γεια σου Λίτσα μου. Και καλησπέρα και στο Φίλιππο. Λοιπόν, επίσης, στο Δημήτρη, μέχρι να έχει την επόμενη γραμμή, Λάζερε λέει, μάλλον πάμε στην γραμμή να περιμένει για να διαβάσει και το μήνυμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς μιλάτε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα παιδιά. Γεια σας. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, Ζήσεις από Κοροπή. Ωραίος, γεια σας. Είμαι αεκτής. Ωραίος. Αλλά πάντα σας θαύμαζα σαν ομάδα και με την ιστορία του Παναθηναϊκού που την ξέρουμε όλοι, η αντικειμενική τουλάχιστον, η φίλαθλη και όχι οπαδή. Θέλω να σας πω ρε παιδιά ότι αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν είναι Παναθηναϊκός. Αυτό λέτε. Δυστυχώς για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και όλους τους υγιείς φιλάθλους πανελλαδικώς, πραγματικά έχουν κάνει την ομάδα να παίζει ούτε για β' εθνική δεν κάνει. Δυστυχώς.
Δυστυχώς, στεναχωριόμαστε όλοι για την κατάδεια αυτής της ομάδας. Γιατί, συγγνώμη που το λέω, είναι κατάδεια. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, και οι τρεις σας. Όχι, όχι, δεν κάνεις λάθος. Δεν έχω να πω κάτι. Είναι άλλοι άνθρωποι που παίρνουν πολλά εκατομμύρια για να τα βλέπουν αυτά τα πράγματα και να τα φτιάχνουν. Δυστυχώς δεν κάνει κανένας τίποτα. Τι να πω, δεν ξέρω αν έχετε να μου πείτε κάτι. Όχι, όχι, άσε να πούνε κι άλλοι αδερφέ. Δεν σε ευχαριστώ πολύ. Τα ίδια πράγματα λέμε στην ουσία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και καλό Πάσχα να έχεις. Να είσαι καλά, καλή Ανάσταση. Πάμε. Προγνωστικά έχουμε τον Δημήτρη Λάζαρε, ο οποίος για τον μπάσκετ, για να περάσουμε να βλέπουμε... Τα μηνύματα που διάβαζες. Ναι, τα μηνύματα. Να περάσουμε και να βλέπουμε για κάποια στιγμή μετά. Ήθελα να σου στείλω, λέει, για το παιχνίδι, για τον Παναθηναϊκό μιλάει, για τη σειρά με την Ρεάλ. Πρώτο παιχνίδι θα χάναμε με πολύ μικρή διαφορά. Στο δεύτερο παιχνίδι θα χάσουμε με πολύ μεγάλη διαφορά. Στο τρίτο, λέει, θα νικήσουμε και στο τέταρτο θα χάσουμε, οπότε, λέει, η σειρά θα πάει στα 3-1. Στο 3-1, λέει. Εντάξει. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά αυτό βλέπω. Λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Θα το δούμε. Θα δείξει πράξη. Καλησπέρα και στο Βασίλη. Και μας λέει ότι έκανε το θαύμα τους οι διαιτητές. Μιλάει για το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τι είναι το άλλο μήνυμα που είχες για να προλάβουμε να διαβάσουμε, γιατί τώρα βγάλουμε γραμμή τώρα. Και να πάμε και στο Σπύρο τον Αεβαστικό. Λάζαρε, λέει, μην το. Λάζαρε, το ψάξες. Μάλλον μην το ψάξεις. Το πουλήσανε το παιχνίδι. Μια ερώτηση, λέει, ο Διώδης είναι, αν είναι από το Μεσολόγιο, ξέρεις αν είναι από το Μεσολόγιο? Όχι, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Πάντως έγινε ωραία τελετή στο Μεσολόγιο. Ναι, που είναι η... ναι, μπράβο, αυτό να πούμε. Ακριβώς. Μας λέει πού είναι οι 13, αυτοί που ήθελαν τον κύριο Αλαφούζο, τέλος πάντων. Μάλλον είναι με το Μεσολόγιο και λέει για την έξοδο κάνει. Ναι, φοβερό είναι αυτό. Α, εντάξει, είναι από το Μεσολόγιο, άκου να σου πω τώρα, το συγγνώμη. Το συνδυάζει με την έξοδο του Μεσολογίου. Αχ, ναι, ρε, την πάτησα. Ήταν μια από τις καλύτερες εξόδους αυτές που είδαμε. Όχι του Διούδη, αυτή που γίνεται για παράσταση για την έξοδο του Μεσολογίου. Τώρα, αν το είδαμε και εμείς στο γήπεδο. Για τον Όφη, λέει. Ναι, αν το είδαμε και εμείς στο γήπεδο, την έξοδο του Μεσολογίου, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι πατριωτάκι ο άνθρωπος. Τώρα, χαριτολογώντας. Και δεν μου φταίνε τίποτα τα παιδιά. Τα παιδιά, ρε φίλε, δεν μου φταίνε τίποτα. Τέλος πάντων. Πάμε συνέχεια. Τέλος πάντων. Εξαιρετική εκπομπή. Εντάξει, κάποια πράγματα. Ωραία. Στην ουσία αυτό ήθελα να μας πει για το Μεσολόγιο. Ωραία, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Εσείς. Ναι. Γεια σου, Λάζαρε. Καλησπέρα και στην παρέα. Καλησπέρα. Πάνω από νέο κόσμο Παναθηναϊκός. Γεια σου, ρε Πάνω. Θέλω να ρωτήσω, ο Λάζαρε ή όποιος από εσάς ξέρει, τι εξέλιξη έχουμε με το Άφος Αλάι. Αυτά μετά τις εκλογές. Ναι, τώρα που το θέλω να κάνετε. Πάνω θα υπάρχει μια, μετά το Πάσχα, μόλις τελειώσουν και τα παιχνίδια τώρα εδώ με τη Ρεάλ και η σειρά, έχει πει ο κύριος Γιαννακόπουλος ότι θα κάνει μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Θα μιλήσει για το Athens Alive και έχει πει μέσα στα θέματα που θα μιλήσει, εκτός από το Athens Alive, θα μιλήσει και για το γηπεδικό. Μπράβο. Και αυτό συνεπάγεται. Και για τις συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει, αλλά να ξέρεις ότι εγώ θεωρώ τουλάχιστον εξελίξεις, ουσιαστικές εξελίξεις, θα έχουμε μετά τις εκλογές. Έτσι. Λάζαρε, θα το πάω λιγάκι προς το πολιτικό κομμάτι. Θεωρείς ότι μία από τις δύο κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βάλει εμπόδια? Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα βάλει πόδια. Το λέω ξεκάθαρα. Έτσι πιστεύω εγώ. Πάνω εγώ να σου πω κάτι άλλο. Εγώ έχω δει μέχρι τώρα όσες κυβερνήσεις έχουν περάσει δεν έχει βοηθήσει καμία τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μπράβο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, ποια θα φέρει εμπόδια ή ποια θα βοηθήσει στο μέλλον. Και με ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα. Και σε συνέχεια με αυτά που λέγαμε πριν, ανάβει στην εκπομπή, ότι και ο Ερασιτέχνης είδες πέρασε όλη αυτή τη δικασία με τα τμήματα περισσότερα στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Για εξαιτίας των χρεών δεν έχει γίνει σε κάποια ρύθμιση, δεν έχει καταγραφεί κάποια χαριστική, ένα νόμο, και να αλλάξει κάποια μία. Καμία κυβέρνηση όντως δεν έχει βοηθήσει και κυρίως η τωρινή, η οποία ορισμένοι μάλιστα μας κλεβάζουν ειρωνικά ότι ο Πρωθυπουργός είναι και Παναθηναϊκός. Όχι, θα σου πω κάτι. Λάζαρε, να σε ρωτήσω ένα Νίκο που πες για το προηγούμενο ότι δεν βοηθάνε οι κυβερνήσεις στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννακόπουλος με αυτό το έργο και το project που πάει να κάνει είναι η πρώτη φορά που πάει να βοηθεί από μια κυβέρνηση. Δεν έχει έρθει στο παρελθόν γυρεπαιδικά από άλλες
από άλλες διοικητικές. Να δούμε όμως πόσο θα βοηθηθεί και αν βοηθηθεί. Εάν το χειριστεί ο Τσίπρας και το κόμμα του έξυπνα, θα είναι με το μεγαλύτερο deal να... Όπα δε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Ότι έχουμε εκλογές. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό προεκλογικά. Εκεί το πάω. Άμα θέλει να το διαχειριστεί έξυπνα και όμορφα, θα το χτυπήσει αυτό το έργο αναπλάθει για να βαθμίσει τη μισή Αθήνα. Εγώ το λέω πιο κάτω. Εγώ προεκλογικά, για καμία κυβέρνηση δεν πίστεψα τίποτα. Σου μιλάω ειλικρινά. Από καμία κυβέρνηση προεκλογικά δεν πίστεψα τίποτα. Ήθελα να δω μετά τις εκλογές όλα αυτά τα προγράμματα, να δω τι ακριβώς θα τηρηθεί από την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν μιλάω τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και να συμπληρώσω πάνω, να ξέρεις ότι το Alpha Line, ένας προϋπολογισμός που έχουν κάνει, είναι μια επένδυση πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πρώτον. Και δεύτερον, σε αυτό που είπες, συνήθως οι κυβερνήσεις βοηθάνε στην αρχή της τετραετίας. Τώρα στο φεύγα, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ο πολιτικός χρόνος γενικότερα. Να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν τελευταίες δεδομένες με τις συντελεστές και αυτά που λέμε, αν υπάρχει κάτι άλλο δεν το ξέρουμε. Εμείς λέμε αυτά που μας λένε. Εσείς είσαι όλο τους πάνω προσωπικά. Ναι. Έχεις δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις να γίνεται κάμια επένδυση έτσι τόσο... Εγώ πιστεύω... Η χώρα δηλαδή στο δίνει πέρα από την κυβέρνηση. Ως διαμαγείας κάτι θα γίνει, εγώ έτσι πιστεύω. Μακάρι. Πάντως στη μαγεία και στην τύχη, αγαπητέ μου, πάνω δεν μπορείς να στήριξε. Λοιπόν, καλή σου βράδυ και καλή Ανάσταση να έχεις. Καλή Ανάσταση. Πάμε και σε άλλη γραμμή, για διάβαση. Πριν πάμε στη γραμμή να πούμε πως σήμερα είχαμε προπόνηση στο... Τι εμείς, μπορεί να είχαμε, οι άλλοι δεν είχανε, αποκλείεται να είχανε. Είχανε στο Κορόπιο προπόνηση. Τι να προπονηθείς τώρα, να σου πω κάτι. Με μεγάλο πουσιολόγιο έχουμε... Δηλαδή χρειάζεται προπόνηση για να παίξεις έτσι. Όχι ερώτηση, εντάξει, μπορεί να λέμε χαζομάρες. Πες μου ειλικρινά, χρειάζεται προπόνηση για να παίξεις έτσι. Ας τους βέβαια, ας πάρε για κανένα τσίπουρο και τι έγινε και πάμε μετά να παίξουμε μπάλα. Δηλαδή χρειάζεται προπόνηση για να παίξεις έτσι. Ειλικρινά πες μου. Έχεις παίξει μπάλα ποτέ? Μέχρι τον Πανατολικό. Ωραία. Εσύ έχεις παίξει μπάλα ποτέ? Όχι. Όχι. Παίζεις. Κατάλληλος είσαι τώρα. Άμα θες παίζεις. Μπαίνεις μέσα και παίζεις. Να πούμε πως ο Αποστολάκης και ο Βέργος έκαναν γυμναστήριο γιατί είναι τραυματίες. Γυμναστήριο. Ναι. Και εγώ πάω γυμναστήριο. Ο Μπουζούκης, Μαυρομάτης, Άλτμαν, Σέχου, Ξενόπουλος ακολούθησαν ειδική θεραπεία. Όσοι έπαιξαν στο Περιστέρι έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι παίξαν ένα δίδερμα στο μισογύπεδο. Συγγνώμη, γιατί με κοιτάτε έτσι, ρε παιδιά. Θεραπεία πάντως. Από θεραπεία. Και εγώ από θεραπεία κάνω ακόμα. Ναι, λίγο από θεραπεία. Να παίξω. Ό,τι έχει κάνει κανεί γιόγκα. Θεραπεία, θα κάνουμε και λίγο γιόγκα, θα κάνουμε Λάτες. Και κάνα, ξέρω εγώ, μπαλέτο, δεν ξέρω γιατί άλλο. Ζούμπα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τι να κάνω, και ζούμπα. Ψυχοθεραπεία. Ζούμπα. Ναι, ναι. Ζούμπα. Ζούλα. Ζούλα. Στο χωριό έτσι το λένε, ξέρει ο Λάζαρος από εκεί κάτω. Πώ? Ναι, ναι, ναι. Μπάλα, μπάλα μπαλέτο στα ιταλικά αυτό. Μικρή, είναι. Ναι. Εγώ θα βρω κάποιον, μπαλέτο, εγώ θα βρω κάποιον προσωπικό γυμναστή ή γυμνάστρια να μου κάνει. Τι να κάνει. Να κάνω γυμναστική. Personal θα βρω. Δεν γίνεται. Ας. Πάμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, καλησπέρα. Πάμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Λάζαρε. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Τι. Ποιο είναι. Ο Δημήτρης είμαι από τον Ταύρο. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Δημήτρη. Τι κάνει, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ φίλε μου, ευχαριστώ. Και του χρόνου να είσαι καλά. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Πέσα τα κορίτσια χτες στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και κερδίσαμε. Και δεν είπαν αυτή στην ΕΡΤ, τι είναι αυτή η ΕΡΤ. Δεν είπαν κουβέντα, δεν είπαν για το μπάσκετ ή για το βόλεϊ, τίποτα, κουβέντα. Γι' αυτό Δημήτρη είμαστε εμείς εδώ να τα λέμε όλα. Ούτε στην Καπριακή Κυριακή, ούτε πουθενά δεν το λένε. Δεν είπανε τίποτα, ε. Τίποτα. Εγώ κάτσα μέχρι τη μία εκεί για να. Κάνω αυτό που κάνω και εγώ. Σταμάτησα να του βλέπω πλέον. Το είδα από ένα site, το είδα τον αγώνα. Μάλιστα. Πού έχουμε, τι έχει γίνει, ρε παιδιά, που έχουμε καταλάβει πάντως. Πληρώνεις κρατική τηλεόραση, βλέπεις από ίντερνετ και η κρατική τηλεόραση που υποτίθεται θα πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα για όλους τους συλλόγους και τους... Τίποτα, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Ολόκληρη κατηγορία δεν βγήκανε τίποτα, κουβέντα σου λέω, δεν είναι... Εντάξει, χθες ήταν το, ας το πούμε, το κυρίως πιάτο ήταν ο ΠΑΟΚ και το... Πώς το λένε αυτό που πήρε. Μα όχι, στο τέλος λένε για τον Βόλε, λένε για τον Χάπολ. Ναι, ναι, γράψω κάπου λίγο. Πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Και δεν είπανε τίποτα. Κάνανε τίποτα.
9 χρόνια. Εμάς μας έχουν έτσι πάντα, το ίδιο κάνουμε πάντα, δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, καλώς σου βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, παιδιά, καλό. Καλή Ανάσταση, πάμε και άλλη γραμμή. Είδες, άμα δεν βάζουμε διαφημίσεις, πώς θα την εφαρμόζουμε. Έχει ροή. Να δούμε, να βλέπουμε και πλάνα από τον μπάσκετ, να πούμε δύο κουβέντες. Πιο ευχάριστα, ναι. Και να πούμε ότι αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρεάλ. Μεγάλη μάχη. Ο Καλάθης ήταν αμφίβολος, θα παίξει, έτσι. Έχει κάποιες ενοχλήσεις στην Γνήμη. Θα είστε εκεί αύριο. Προφανώς θα είμαστε εκεί. Όχι, θα παίξει. Περιμένουμε την υπογραφή του Νικόλα εδώ στην μπλούζα. Θα παίξει, είναι καλά όλα τα παιδιά, είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε κι άλλη συνέχεια την Πέμπτη και είμαι αισιόδοξος ότι στην Ισπανία θα ξαναπάμε. Μακάρι, γιατί ειδικά το πρώτο παιχνίδι. Θα ξαναπάμε. Η σειρά θα τελειώσει εδώ πέρα, θα πάμε στην Ισπανία. Και έτσι πρέπει. Final Four, τι βλέπεις? Άμα πάω την πρώτη φορά, θα ξαναπάω και τη δεύτερη. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει. Θα πάμε δύο μέρες, τρεις. Κρίμα πάμε, για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι που ήταν κόλλησε στα τέσσερα τελευταία λεπτά. Που θα μπορούσε να το. Ευκαιρίες. Δικό του παιχνίδι. Εντάξει, ήταν και η διαιτησία. Πάμε γραμμή, πάμε γραμμή. Καλησπέρα. Παιδιά. Καλησπέρα. Έλα, ο Τάσος, τι κάνεις? Έλα, Τάσο. Μόλις είπαμε για μπάσκετ, αμέσως εμφανίστηκες. Μόλις το ξέρω. Μη μας πεις για ποδόσφαιρο σήμερα, όμως δεν γίνεται. Εγώ θέλω να πω κάτι. Πάω, δεν πάω Final Four, παιδιά, να κρατήσω τον Αμερικάνο και να μου φέρει 3-4 μεταγραφές τάξιες. Σωστό. Εσύ θα το κρατήσεις αυτό, θα μείνει. Να μην πω 5 παιχταράδες. Και θα σου πω εκεί μετά τι θα έχει να γίνει. Μακάρι, Τάσο, άμα μείνει ο Πιτίνο, θα είναι πολύ μεγάλη. Κι αν θέλω να σου πω, επειδή μου πες για το ποδόσφαιρο, εγώ θέλω του χρόνου. Δεν ξέρω τι θα κάνει για να κόμπλος. Παιδιά, να μην το βλέπουμε. Όχι, να μην το αφήσουμε το ποδοσφαίρο. Το τμήμα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει να το αφήσουμε στο περιθώριο. Είναι κρίμα. Αυτό που βλέπω δεν ξέρω. Δεν αναλογεί αυτό στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Είναι κρίμα, ρε φίλε Λάζαρε. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Εντάξει, το μπάσκετ, ωραίο, ναι, το. Δηλαδή, έχουμε επενδύουμε πολύ στο μπάσκετ. Να βλέπουμε και τα άλλα αθλήματα. Και το βόλεϊ που έχει αρχίσει ήδη να ανεβαίνει. Και έχουμε Γιορτάνο, Φράπη, πάντα λέω, ναι, και άλλα παιδιά. Στο γυναικείο το βόλεϊ που αρχίσει αυτό να ανεβαίνει. Τάσο, τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε και πολλοί κόσμοι του Παναθηναϊκού. Θα σου πω ενδεικτικά να ξέρει ότι σε αγώνα μπάσκετ τα παιδιά με μαξίδιο, είτε στο ΑΚΑ όταν παίζουν έδρα, είτε εκτός έδρας, έχει πάνω από 250 φιλάθλους σε κάθε παιχνίδι. Ενδεικτικά σου λέω. Και στα βόλια, ο κόσμος πάει γιατί γενικά στη ζωή μας αναζητούμε, γιατί είναι θέαμα έτσι και ο αθλητισμός. Αναζητάς να δεις θέαμα, να πάρεις και μια χαρά. Γιατί είναι που είναι η ζωή μας μιζέρι. Άμα πηγαίνεις όμως στο γήπεδο και φεύγεις χειρότερος από ό,τι πας. Εντάξει, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, είπαμε, είναι και λίγο πέρα από την τρέλα και το. Να σας πω όμως και κάτι. Επειδή διάβασα την πράσινη στο τέλος που τα δείχνει, μας λέγουν έχουμε παραγωγία, έχουν βγει άλλοι πρώτοι. Δηλαδή έδειχνε τον ΠΑΟ. Η ΑΕΚ αρχίζει μπαίνει στο σπίτι, δηλαδή φτιάχνει γήπεδο. Ο ΠΑΟ θα αρχίσει να φτιάχνει γήπεδο. Δεν έχουμε δικό μας περιουσιακό στοιχείο, παιδιά. Αυτό εντάξει. Έχετε λέει, αυτό ναι, χαίρομαι πολύ. Δηλαδή, χρονίζουσα κατάσταση. Που έχουν περάσει, γήπεδο δεν έχω δει. Α, θα γίνει, έχει εγκριθεί από το ΣΤΕ, πράσινο φως, μετά ξαναπάγωσε, ξαναέκανε. Κορμοράνι, βοβός, ιστορίες. Ναι, κορμοράνι μας, αγανιέλ, πριν τι κάνανε. Πού είναι ο Βαρδογιάννης? Πού ήταν ο Βαρδογιάννης? Ναι, πέμισε, δεν λέω. Ειδικά στο καπετάνιο μπορώ να πω ναι. Έχουμε δει και Ευρώπη, έχουμε δει πολλά. Για ελ, παιδιά, μετά τι κάνανε? Δηλαδή γυρνάω πίσω μου, λέει τώρα απλά ξεχαστήκανε. Κι όμως αυτά πληρώνουμε. Και δυστυχώς δυσκολεύσαν και εποχές, Τάσο, τώρα, έτσι. Δηλαδή και επενδυτές δυσκολεύσαν εποχές, είναι. Ναι. Δεν έχουν λεφτά οι άλλοι. Έχει καβούρια πολύ, δαγκώνει πολύ η θέση. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, Τάσο. Τάσο, λοιπόν, ευχαριστούμε. Παιδιά. Καλό Πάσχα. Καλή επιτυχία αύριο στην ομάδα μας. Το κινητό θα τα αφήσω στον Λάζαρο. Καλή Ανάσταση, άμα θέλει. Να περάσει καλά στη γιορτή σου, Τάσο. Καλά να περάσετε, παιδιά. Θα τα πούμε από την Δευτέρα του Πάσχα. Τάσο, να βγάλει και δεύτερη εκπομπή, ρε παιδιά. Βγάλετε και δεύτερη. Να του παρώσουμε. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα στο Σωτήρη Ζαχαρόπουλο και στο Θάνο Λάζαρε. Χρόνια πολλά σου λέει ο Κώστας.
Υγεία πάνω απ' όλα. Πανάθα και στα δύσκολα μαζί. Παναθηναϊκός 13 από τα Βόρεια Προάστια. Σου εύχεται χρόνια πολλά, φίλος μας ο Κώστας. Επίσης, έχεις πάρα πολλά χρόνια πολλά από πολλούς φίλους. Ναι. Και από στο, τον Αλέκο εδώ πέρα, από τον Δημήτρη από τον Παγκράτη. Από τον Βαγγέλη τον Σπύρο Ντιμέρη, τα αδέρφια Λάζαρε. Από τον Βασίλη τον Γαλάνη, από τον Νίκο από το Καλαμάκι για την καλησπέρα. Έχουμε για άλλα 3 λεπτά και να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Άλλη μια γραμμή και να κλείσουμε. Έλα. Εντάξει. 2-10-51-41-14. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για τα χρόνια πολλά. Πραγματικά εγώ είμαι πολύ συγκινημένος και από τους φίλους μου και αυτούς που γνωρίζω, αλλά και από πολύ κόσμο που μου έχει στείλει μηνύματα που δεν γνωρίζω και με βλέπουν στην εκπομπή εδώ και σε άλλες δραστηριότητες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με όσους βρισκόμαστε παιδιά έξω, δεν χρειάζεται να μην, γιατί ξέρεις, με πολλούς βρισκόμαστε έξω και δεν μιλάνε, γιατί ξέρω, ντρέπονται ή δεν νομίζουν. Δεν είμαστε, όπως είναι όλος ο κόσμος είμαστε. Δεν είμαστε fake. Χρόνια πολλά για την Εύη. Ούτε fake. Έτσι, και είμαστε αληθινοί. Και από την Εύη Χαϊντούτη έχεις. Α, γεια σου, Εφάκη. Σε μας βλέπει. Καλησπέρα, στο τελευταίο, πάμε. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Κώστας από το Περιστέρι είμαι. Γεια σας, κύριε Κώστα. Τι κάνετε, καλά? Ναι. Κατά πρώτον έρχομαι να πω συγχαρητήρια στα κορίτσια που ανεβήκανε στην Αλφα, στο βόλεϊ. Ναι. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε ο κύριος Γιαννακόπουλος να κρατήσει το Βιτίνο και να του δώσει ελευκό που ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει να κουμαντάρει ομάδα, έχει μυαλό επάνω στο μπάσκετ. Τώρα όσο για το ποδόσφαιρο, αυτό δεν το συζητάμε. Αφήστε το. Θα δούμε από του χρόνου τι θα γίνει. Πάντως, αυτό ήθελα να πω, να συγχαρητήρια για τα κορίτσια που ανεβήκανε στην πρώτη κατηγορία. Πολύ σημαντικό, το βόλεϊ. Και για το μπάσκετ θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Έγινε. Ευχαριστούμε. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Γεια σας, κύριε Κώστα, ευχαριστούμε γιατί κλείνουμε. Οπωσδήποτε, πρέπει οπωσδήποτε ο Αμερικάνος να μείνει στον Παναθηναϊκό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα. Καλό Πάσχα. Καλό βράδυ και καλό Πάσχα. Χρόνια πολλά από τον Γιώργο το Μακρύ έχεις, Λάζαρε, τον ηθοποιό. Να είναι καλά, να είναι καλά. Αύριο θα είναι και στην εκπομπή μας και το κανάλι μας είναι και χωρικός επικοινωνία στην παράσταση Ανέχεια. Να απάντησε λίγο και στον κύριο Κώστα για να ξέρει. Το πιο δύσκολο ήταν για τον κύριο Γιαννακόπουλο να φέρει τον Πιτίνο. Τώρα το να τον κρατήσει ίσως είναι λίγο πιο εύκολο για μένα. Το θέμα είναι τι θα πει και η γυναίκα του. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί και αυτή την Δευτέρα. Εγώ την άλλη Δευτέρα θα είμαι στα Πατρία Εδάφη. Εσείς θα είστε εδώ φαντάζομαι ή όχι. Κλείνοντας, λόγος σε εσάς. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Τώρα μπορεί να κάνουμε μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, θα δούμε. Πάντως ζωντανή, δεν πιστεύω να έχουμε τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Δεν έχει αγώνες, δεν έχει νόημα. Αλλά βέβαια μπορεί να γράψουμε μια εκπομπή. Θα το δούμε αυτό, παιδιά. Θα το δούμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Φέη, στην Ανάβησο να πω. Ξέχασα. Καλό βράδυ σε όλους. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια σας.